Χαίρετε, ονομάζομαι Μπακούτη Ιωάννα και θα σας παρουσιάσω το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Μητέρα, το Α και το Ω της ζωής. Μια προσέγγιση της ζωής της Παναγίας με τη μέθοδο Project σε συνδυασμό με τα πρότυπα του David Kolb». Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε από τη συνάδελφο Γκλιόγκου Χριστίνα. Η ανάγκη να εμπλουτιστεί με καλές πρακτικές το μάθημα των θρησκευτικών οδήγησε στη δημιουργία της παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης ώστε να αναπτυχθεί δημιουργική σκέψη των μαθητών. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας στην εμπειρία, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. Η βιωματική μάθηση ορίζεται ως η ενεργητική διαδικασία μάθησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες, ενισχύοντας παλαιότερες γνώσεις, αποκτώντας όμως και νέες εμπειρίες. Η ενεργητική δράση των μαθητών οδηγεί στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων, στην ενδυνάμωση του εαυτού και στη δημιουργία αξιών και στάσεων. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης του Kolb περιλαμβάνει 4 στάδια ανάπτυξης, την συγκεκριμένη εμπειρία, την ανακλαστική εξέταση, τον σχηματισμό ενιαίων γενικεύσεων και τον ενεργό πειραματισμό. Το κάθε στάδιο ακολουθεί το άλλο. Σύμφωνα με τον Kolb, αυτός ο τύπος μάθησης μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία με την οποία η γνώση δημιουργείται μέσω της μετατροπής της εμπειρίας. Το εκπαιδευτικό σενάριο δημιουργήθηκε για την διδασκαλία των θρησκευτικών, καθώς παρατηρείται πως το μάθημα των θρησκευτικών πραγματοποιείται με τη χρήση του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας. Έτσι, το σενάριο παρουσιάζει ένα εναλλακτικό μέσο διδασκαλίας αυτού της βιωματικής μάθησης, ώστε το μάθημα να γίνει πιο ενδιαφέρον και οι μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιλογή του εκπαιδευτικού σενάριου με θέμα την Παναγία έρχεται να φανερώσει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του μητρικού προτύπου στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Η περίοδος της παιδικής ηλικίας αποτελεί καθοριστικό κεφάλαιο στη ζωή των παιδιών, καθώς η μητέρα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο για εκείνα. Είναι εκείνη η οποία φροντίζει τις βασικές τους ανάγκες, επηρεάζει την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Ίδια είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των πιστών και της Παναγίας. Είναι σχέση επικοινωνίας παιδιού προς τη μητέρα. Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την ζωή της Παναγίας, να μάθουν και να βιώσουν την αρετή της αγάπης, να την υιοθετήσουν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και να κατανοήσουν την καθημερινή παρουσία της Παναγίας στη ζωή τους. Οι στόχοι βασίζονται στην ταξινομία του Bloom. Με την ολοκλήρωση των διδακτικών παρεμβάσεων μέσω της βιωματικής μάθησης, οι μαθητές αναμένεται να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ύπαρξης της μητέρας στη ζωή του παιδιού, να γνωρίσουν τα θεοτοκονήμια και τη ζωή της Παναγίας, να πληροφορηθούν τις αρετές της Παναγίας, να καλλιεργηθεί η συνεργατική μάθηση, να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά, να αναπτύξουν οικειότητα με το ψηφιακό περιβάλλον και τα νέα εργαλεία μάθησης. Να καλλιεργηθεί η συλλογική λήψη αποφάσεων, να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους τις αρετές της Παναγίας, να αναπτύξουν βιωματική δράση στην εκκλησιαστική ζωή τους, να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση των μαθητών με τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος Project σε συνδυασμό με τα πρότυπα του David Kolb. Σύμφωνα με τον Carl Frey, η μέθοδος Project είναι μία μέθοδος ανοιχτή και ταυτόχρονα μια συλλογική διαδικασία μάθησης. Θέτει στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τις βιωματικές δράσεις των παιδιών. Στο κέντρο της διδακτικής πράξης είναι ο μαθητής, ο οποίος έχει περισσότερες ευκαιρίες να προβάλλει τον εαυτό του. Δίνεται έμφαση στις ανάγκες, στις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Έτσι, το μοντέλο των 4 μορφών μάθησης του David Kolb
στοχεύει στην επεξεργασία των μαθητικών εμπειριών, προωθώντας την μάθηση και την ανάπτυξή της. Για να επιτευχθεί ο στόχος, ο Κόλμπ δημιούργησε τα 4 στάδια της βιωματικής μάθησης. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει κατάλληλες δραστηριότητες και αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Με την εφαρμογή του μοντέλου του Κόλμπ, οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τις μελλοντικές τους επιδόσεις. Το σενάριο εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε πειραματικά σε δημόσιο νηπιαγωγείο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το σχολικό έτος 2021-2022 και διήρκησε 4 διδακτικές ώρες. Αναπτύχθηκε σε 4 φάσεις, οι οποίες είχαν προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Στην πρώτη φάση έχουμε τον προβληματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει την επιλογή, την ευαισθητοποίηση και τον σχεδιασμό του θέματος. Αποτελείται από 3 δραστηριότητες. Στην πρώτη δραστηριότητα γίνεται ο διαχωρισμός των ομάδων με τυχαία επιλογή. Κολλήσαμε στο μέτωπο κάθε παιδιού ένα αυτοκόλλητο χρωματιστό. Τα παιδιά σηκώθηκαν όρθια και περπατούσαν στο ρυθμό της μουσικής. Χωρίς να μιλάνε, έπρεπε να βρουν τα μέλη της ομάδας τους. Αφού δημιουργήθηκαν οι ομάδες, συνεχίσαμε με την δεύτερη δραστηριότητα, την ονοματοδοσία των ομάδων και την παρουσίαση του θέματος. Κάθε ομάδα παρέλαβε το φάκελό της. Κάθε φάκελος περιλάμβανε μια εικόνα της Παναγίας διαφορετική για κάθε ομάδα. Οι ομάδες παρατήρησαν και συζήτησαν τις εικόνες. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των εικόνων, στα πρόσωπα, στο ρουχισμό, στα χρώματα, στη στάση του σώματος. Αναγνώρισαν το όνομα της Παναγίας με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού και αντίστοιχα το όνομα της ομάδας τους. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με την τρίτη δραστηριότητα. Οι ομάδες κλήθηκαν να αναζητήσουν πληροφορίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για το θεοτοκονίμιό τους. Κάθε ομάδα με τη βοήθεια των γονιών είχε αποστολή να φέρει πληροφορίες για την εικόνα που ανακάλυψε στο φάκελό της. Στην δεύτερη φάση γίνεται η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Γνωρίζοντας πλέον ο εκπαιδευτικός τις εμπειρίες και τις αρχικές γνώσεις των μαθητών, ξεκινάει την παρουσίαση των γεγονότων της ζωής της Παναγίας. Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες σε σημείο ώστε να είναι ορατές σε όλους και διαβάζει μικρές ιστορίες για την ζωή της Παναγίας. Σε κάθε ιστορία τα παιδιά βρίσκουν ποια εικόνα αντιστοιχεί. Αφού ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα, συνέχισαν με ένα παιχνίδι σταθμών. Το παιχνίδι των σταθμών περιλάμβανε διάφορες βιωματικές δραστηριότητες όπως ψάρεμα, ζωγραφική, χρήση λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητικό παιχνίδι. Τα παιδιά μέσα από τις βιωματικές δράσεις είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα την ζωή της Παναγίας. Στην τρίτη φάση γίνεται η παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές. Κάθε ομάδα σε ένα κολλάζ είχε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες και τις παρουσίασε στην ολομέλεια. Η παρουσίαση των εργασιών έδειξε να αρέσει στα νήπια, γιατί ένιωσαν ότι έφεραν εις πέρα στην αποστολή που τους είχε ανατηθεί. Σε αυτή τη φάση, η αξιολόγηση της παρέμβασης γίνεται με συζήτηση ανατροφοδότηση. Η εκπαιδευτικός έδειξε ξανά όλες τις εικόνες της Παναγίας και ρώτησε τα παιδιά τι τους έκανε εντύπωση. Κάθε παιδί σκέφτηκε και έδωσε μια απάντηση. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την αυτοκριτική τους και να συνειδητοποιήσουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν. Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το πρόγραμμα γιατί κατά την υλοποίησή του επέδειξαν συνεργασία και ευχαρίστηση. Γνωστικά έμαθαν πληροφορίες για την ζωή της Παναγίας, τις οποίες δεν γνώριζαν. Το σενάριο υλοποιήθηκε πειραματικά στην προσχολική ηλικία, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή η εφαρμογή του στην καθημερινή σχολική κουλτούρα. Παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες, όπως είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και ο περιορισμένος χρόνος για την προετοιμασία και την εφαρμογή τέτοιων σύνθετων διδακτικών παρεμβάσεων. Επίσης, παρουσιάστηκε δυσκολία στην εφαρμογή των 4 σταθμών σε εξωτερικό χώρο, όπως προέβλεπε το σενάριο, γιατί δεν θα ήταν εύκολη διαχείριση της τάξης. Θεώρησε η εκπαιδευτικός ότι θα δημιουργούνταν αναστάτωση και δεν θα μπορούσαν να εκπληρωθούν όλες οι δραστηριότητες από όλες τις ομάδες.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.